κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό για μία ακόμα φορά. Είναι ο Dr. Heinz Kstrein. Είναι ανταποκριτής ξένου τύπου, μιλάει άπτεστα ελληνικά και κάθε φορά που τον χρειάζομαι σας ομολογώ ότι αμέσως δέχεται να κουβεντιάσουμε και να μεταφέρει και το κλίμα και την εικόνα και την κατάσταση που επικρατεί στην Αυστρία, μια χώρα που ξέρετε εμείς περάσαμε δύσκολα και λόγω του προσφυγικού. Καλημέρα κύριε Kstrein. Καλημέρα στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, επειδή νωρίτερα κουβεντιάζαμε και λέγαμε με μια καλεσμένη για την κατάσταση περί απασχόλησης, που ξέρετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πάνε καλά. Πώς είναι τα πράγματα στην Αυστρία, δεν έχετε πάρα πολύ ανεργία. Είναι ικανοποιημένη η χώρα από τα πράγματα τα οποία τεκταίνονται στο χώρο της εργασίας, στο χώρο της δουλειάς. Έχουν γεμάτες τις τσέπες τους οι Αυστριακοί? Βέβαια δεν έχουμε φτάσει εδώ σε μία κρίση, ναι, όπως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, mm-hmm, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα χειροτερεύουν. Mm-hmm. Έχουμε σχετικώς μεγάλη ανεργία, η ανεργία μεγαλώνει και έτσι μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια στον λαό. Πρέπει να βρούνε κάπου που φταίει αυτά. Μάλιστα. Βρίσκουν τους πρόσφυγες, τους μεθανάστες, τους λαθρομετανάστες, και αυτό βέβαια είναι μια πολιτική εξέλιξη που πηγαίνει προς τα δεξιά. Και αυτό, μάνι που λέμε, έχει και το αποτέλεσμα στην ιστορία των προεδρικών εκλογών. Αυτό το ζήτημα το οποίο προέκυψε με το οριακό αποτέλεσμα που ακυρώθηκε και ξαναπάμε πάλι, αν καταλαβαίνω καλά, σε νέα δεδομένα, υπό νέες συνθήκες τώρα. Σωστά. Εν τω μεταξύ έχουμε μια τραγικοκομική εξέλιξη, διότι μάλλον πηγαίνουμε όχι για εκλογές, αλλά για άλλη ακύρωση. Μπα, γιατί? Οι πρώτες εκλογές είχαν ακυρωθεί λόγω ασταθαλιών με τους ψήφους. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε δυσκολίες, έχουν τυπωθεί πάρα πολλά λανθασμένα ψηφοδέλτια και ήδη δήλωσε ο πράσινος υποψήφιος που έπρεπε χθες το βράδυ να αρχίσει την εκλογική εκστρατεία του, ναι, πως δεν την αρχίζει υπό τέτοιες συνθήκες. Και είναι ένα πράγμα, μάλλον ο κόσμος υποπτεύει πως είναι βαλτό πράγμα, δεν ήταν λάθος τα λανθασμένα ψηφοδέλτια, και έχουμε μια γενική αγανάκτηση με την πολιτική. Υποψιάζομαι ότι θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, δεν μπορεί να μιληθεί αφενός και αφετέρου, γιατί υπάρχει και ένα θέμα όσον αφορά τον κορυφαίο θεσμό στην χώρα, έτσι δεν είναι? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να μην έχει έτσι πολλές αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να υπάρχει. Βέβαια ενισχύονται όμως αυτοί που λένε δεν υπάρχει ειδικό αξίωμα. Αυτό το αξίωμα το παραλάβαμε από την Αυστρο-Ουγγαρία, απλώς αντί στο αυτοκράτορα μετά η Δημοκρατία έβαλε ένα πρόεδρο. Ναι. Τώρα προεδρεύει εν τω μεταξύ το Προεδρείο της Βουλής και έχουμε το περίεργο πως ο δεξιός υποψήφιος, ο κύριος Χόφερ, ναι, είναι τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής και έτσι ήδη ασκεί με κάποιο τρόπο καθήκοντα Προέδρου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και αυτό. Πήγε μάλιστα προχθές στην Τσεχία, ναι, τον δέχτηκαν εκεί με όλες τις τιμές. Έχουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Mm-hmm. Επί της ουσίας τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη της χώρας, κύριε Kstrein, είναι η οικονομία, είναι το μεταναστευτικό, έχετε άλλα εσωτερικά θέματα, τι είναι αυτό που απασχολεί την κοινή γνώμη της χώρας? Είναι το μεταναστευτικό, ναι, πριν απ' όλα, και έχουμε την προσπάθεια όλων των κομμάτων, των μη πολυδεξιών κομμάτων, να παίρνουν θέσεις του υποψηφίου κυρίου Χόφερ για να μην γίνει εκείνος πρόεδρος. Και οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές και το Λαϊκό Κόμμα, που είναι περίπου η Νεοδημοκρατία της Αυστρίας, παίρνουν τώρα πολύ ακραίες αντιμεταναστευτικές θέσεις και προπαντός παίρνουν μια πολύ σκληρή θέση απέναντι των εξελίξεων στην Τουρκία, mm-hmm, απέναντι στον πρόεδρο Ερδοάν,
που γίνεται όλο πιο πολύ ένας αυτοκράτης σουλτάνος, πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους οι Αυστριακοί τώρα πολεμάνε την Τουρκία του Ερντογάν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε και εξελίξεις, όποιες και αν είναι αυτές σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, με τις ζυμώσεις που γίνονται με αφορμή το μεταναστευτικό, με αφορμή το προσφυγικό, με αφορμή όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει, κύριε Ξτράιν. Και νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε τώρα, με βάση αυτό που είπατε νωρίτερα, για να κλείσουμε έτσι τη σύντομη αυτή επικοινωνία, την καθυστέρηση της πραγματοποίησης των εκλογών. Μπορεί να πάνε πολύ πίσω οι προεδρικές εκλογές. Οπωσδήποτε θα πάνε πίσω μέχρι μισό χρόνο, δηλαδή δεν πιστεύω να γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Θα πάνε στον άλλο χρόνο. Εν τω μεταξύ πάρα πολύ νομίζουμε πως πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις, προπαντός τις εξελίξεις με την άνοδο του δεξιού κόμματος, του λεγόμενου κόμματο της Ελευθερίας. Mm-hmm. Θα έχουμε βουλευτικές εκλογές του χρόνου και οι περισσότεροι πολιτικοί παράγοντες φρονούν πως θα ήταν πάρα πολύ ένας πρόεδρος δεξιός και ένας νέος καγκελάριος δεξιός για την Αυστρία. Αυτό θα ενίσχυσει, αν είχαμε τώρα πραγματικά στις 2 Οκτωβρίου προεδρικές εκλογές, μάλλον θα ήταν καθαρό πως θα βγει ο πράσινος ο Βαντερμπέλεν, ο οποίος είναι ήδη αρκετά μεγάλης ηλικίας, δεν θα πάει για δύο θητείες, αλλά μέσα στην θητείο του να καθαριστούν τα πράγματα προς τα που θα βαδίσει η Αυστρία, αν θα βαδίσει και η Αυστρία πάλι πολύ προς τα δεξιά. Κύριε Ξτράιν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για το τι τεκταίνεται στην Αυστρία. Μια χώρα η οποία, ξαναλέω, πώς το λένε, είχαμε μια ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αθηνών και Βιέννης με αφορμή τα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το προσφυγικό. Τα πράγματα βελτιώθηκαν διπλωματικά τουλάχιστον. Για να δούμε τι θα δούμε και τι θα προκύψει από την ψήφο του Αυστριακού πολίτη στην επιλογή της προεδρικής θέσης. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει στην προεδρική θέση και τι θα σημάνει αυτό, όπως σωστά είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη Βιέννη. Να είστε καλά. Καλημέρα και ευχαριστώ από μένα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.